ξεκίνησε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εμβολιαστούν? Ενημέρωση για την πρόληψη και διάγνωση του καρκίνου του μαστού από ΜΕΣ του Κέντρου Υγείας Οριστιάδας. Δεύτερος αγώνας δρόμου Ορέστη στην Οριστιάδα. Πότε θα διεξαχθεί και τι διαδρομές θα περιλαμβάνει? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 3η 31 Οκτωβρίου. Σήμερα κινείται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Οριστιάδας. Ξεκινάει η δωρεάν χορήγηση του αντιγρυπικού εμβολίου για όσους πολίτες θέλουν να προστατευτούν από τη γρίπη. Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Οριστιάδας, Χρήστος Παπαθανάκης, μίλησε στη Δημοτική Τηλεόραση, προτείνοντας τους πολίτες να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό μέσα στο Νοέμβριο, καθώς παρατηρείται έξαρση της νοσηρότητας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Την επιλογή να εμβολιαστούν με το αντιγρυπικό εμβόλιο έχουν οι πολίτες από τις αρχές Νοεμβρίου δωρεάν και χωρίς ιδεογράφηση, αν οι ίδιοι το επιθυμούν. Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Οριστιάδας, Χρήστος Παπαθανάκης, προτείνει ο εμβολιασμός να γίνει μέσα στο Νοέμβριο, προκειμένου οι πολίτες να έχουν τα απαραίτητα αντισώματα για όλη τη σεζόν. Οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί από το Σεπτέμβριο ίσως χρειαστούν δεύτερη δόση αντιγρυπικού εμβολίου. Η διαδικασία του εμβολίου έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Πράγματι, οι πρώτοι εμβολιασμοί γίνονται το Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που βιάζεται, λες και θα εξαντληθούν τα αποθέματα των εμβολίων. Η αλήθεια είναι εμείς ότι προτείνουμε ο εμβολιασμός να γίνει περί τα μέσα και τέλος του Νοέμβρη. Γιατί, όπως έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, η νοσηρότητα είναι μεταξύ Γενάρη και Φλεβάρη. Οπότε, αν το κάνει τέλος του Νοέμβρη, ήδη θα έχει κάνει τα αντισώματα, θα έχει την κάλυψη και θα την κάλυψει και για όλη τη σεζόν. Ενώ αν το κάνει όπως το κάνανε μερικοί το Σεπτέμβριο, βιαστήκανε, ήταν επίμονοι, αυτοί προφανώς θα χρειαστούν και τη δεύτερη δόση, αν έχουν παρατεταμένη νοσηρότητα. Όσον αφορά τις ηλικίες των πολιτών που μπορούν να εμβολιαστούν, ο κύριος Παπαθανάκης τονίζει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία, καθώς μπορούν να εμβολιαστούν από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι όταν θεωρείται απαραίτητο. Το εμβόλιο μπορεί να το κάνει όλος ο πληθυσμός, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους υπερηλίκες. Όσον αφορά τις νεαρές ηλικίες, οι οποίες έχουν αρκετά, μπορούν να ξεπεράσουν μια γρυπόδια συνδρομή αρκετά καλά και χωρίς επιπλοκές, μπορεί και να μην το κάνουν, αλλά στην νεαρά ηλικία, όταν υπάρχουν νοσήματα, το αναπνευστικό όπως βροχικό άσμα στα παιδιά ή άλλα νοσήματα, η πνευμονοπάθηση όσο πιο μεγαλύτερος, αυτοί επιβάλλονται να το κάνουν, να έχουν την κάλυψη. Τώρα, όταν πάμε στους υπερήλικες, γενικά δίνεται η κατεύθυνση όλοι οι υπερήλικες να το κάνουν. Πλην όμως, ένας λόγος παραπάνω έχουν αυτοί που έχουν νοσήματα, συνοδά νοσήματα, χρόνια που καταβάλλουν τον οργανισμό ή έχουν ένα νοσοποιητικό μειωμένο για διάφορους λόγους. Οπότε εκεί είναι επιβλημένο να το κάνουν. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές παρενέργειες από τον εμβολιασμό του αντιγρυπικού εμβολίου. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει χρόνια, έχει δείξει να πω τη σιγουριά του, είναι αρκετά καλά ανοιχτό. Οι μόνες παρενέργειες που μπορεί να κάνει, οι πιο συνηθισμένες τουλάχιστον, είναι να κάνουν ένα εμπίρετο, λίγο περιοδό για μερικές ημέρες, κάνα 2-3 μέρες το πολύ, ή να υπάρχει ένας τοπικός ερεθισμός. Δεν υπάρχουν άλλες επιπλοκές που να προβληματίζουν για να φοβάται ο κόσμος. Πρέπει να πω ότι ενώ παλιότερα, πριν μερικά χρόνια, καταβάλαμε αρκετά μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε τον πληθυσμό να εμβολιαστεί για τη γρίπη. Τώρα προσφέρονται από μόνοι τους. Ιδίως πέρυσι είχαμε μια τεράστια κίνηση όσον αφορά τον εμβολιασμό της γρίπης. Και έτσι φαίνεται είναι και φέτος. Αύξηση έχει παρατηρηθεί και στους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού. Άρχισε να αυξάνει ο αριθμός του κόσμου, των ασθενών που θέλουν να εμβολιαστούν, των πολιτών που θέλουν να εμβολιαστούν για το COVID. Ήδη τώρα έχουμε μία εμβολιαστική γραμμή, εμείς σαν εμβολιαστικό κέντρο, μία φορά την εβδομάδα, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γύρω στα 50 άτομα. Και πιθανόν αυτός ο αριθμός να αυξηθεί. Τρομοκράτη χαρακτηρίζει το κράτος του Ισραήλ το στέλεχος του ΚΚΕ Σταμάτης Γκατζίδης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητά να σταματήσει η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα και να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας. Για γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού μιλάει το μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σταμάτης Γκατζίδης. Το ΚΚΕ καταδικάζει την εισβολή στη Γάζα του Ισραήλ. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Μια νέα γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας. Ήδη οι νεκροί έχουν φτάσει στους 10.000 περίπου, εκ των οποίων τα 2.000 είναι παιδιά. Μπροστά σε αυτό το δράμα,
κανένας δεν πρέπει να μείνει ασυγκίνητος. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αταλάντευτα τάχθηκε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Έχουν το δικαίωμα να έχουν και αυτοί το δικό τους κράτος, τη δικιά τους πατρίδα. Δεν είναι τρομοκράτες, όπως θέλουν να μας το παρουσιάσει η προπαγάνδα των Ισραηλιτών. Είναι, μάχονται για να έχουν τη δικιά τους πατρίδα και είναι δικαίωμά τους. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό με συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, διαμαρτύριες. Είναι ντροπή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ντροπή η θέση των αστικών κομμάτων της χώρας μας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που τα μας σάνε από εδώ και από εκεί και πατάνε σε δύο βάρκες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα ζητάει την είδηση Παλαιστινιακού κράτους και να μην υπάρχει εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις. Διεκδικούμε λοιπόν στους δρόμους, ξεσηκωμός, να σταματήσει αυτό το μακελιό. Καμιά εμπλοκή της χώρας μας. Ήδη στείλαμε πλοίο ανοιχτά του Λιβάνου. Να σταματήσει λοιπόν το μακελιό και να δημιουργηθεί επιτέλους ελεύθερη πατρίδα και για τους Παλαιστινίους. Στα σύνορα του 1967, όπως τα είχε καθορίσει και όπως είμαστε λοιπόν για κάθε λαό που παλεύει για ελευθεριά, μαζί του είμαστε και με τους Παλαιστινίους. Επιτέλους, πατρίδα και στους Παλαιστινίους. Το στέλεχος του ΚΚΕ Σταμάτης Γκατζίδης χαρακτηρίζει τρομοκράτη το κράτος του Ισραήλ. Τρομοκράτης είναι το κράτος και δολοφόνος το κράτος του Ισραήλ, που επί 75 χρόνια καταπατά όλα τα δικαιώματα των κατοίκων της Παλαιστίνης. Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Οι άλλοι παλεύουν και αγωνίζονται για ελεύθερη πατρίδα. Η επίθεση Χαμάς σε αμάχους. Μη στέκεστε μόνο σε αυτό. Ασφαλώς και εμείς με τους σαν ΚΚΕ, με τη Χαμάς, δεν έχουμε επαφές, δεν έχουμε σχέσεις καλές. Πέρα από αυτό όμως, εμείς τι βλέπουμε σε αυτή την περιοχή, εκεί το Ισραήλ καταπατάει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Θέλουν να κάνουν πατρίδα και όλοι πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Να έχουν πατρίδα και οι Παλαιστινοί ή να μην έχουν. Εμείς είμαστε με το πρώτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς και προχθές που έγινε ψηφοφορία στο ΟΗΕ, η ελληνική κυβέρνηση έφυγε από την πίσω πόρτα για να μην ψηφίσει την ανθρωπιστική εκεχηρία. Με στόχο οι γυναίκες να προχωρήσουν στους προσυμπτωματικούς ελέγχους για τον καρκίνο του μαστού, οι ΜΕΣ του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης. Χθες οι ΜΕΣ πραγματοποίησαν ενημερώσεις στο Κέντρο Υγείας της πόλης και σήμερα στην Κεντρική Πλατεία. Σε δύο ενημερωτικές δράσεις για τον καρκίνο του μαστού προχώρησε το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Οι ΜΕΣ του Κέντρου Υγείας ενημέρωσαν γυναίκες στην Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, αλλά και στο χώρο του Κέντρου Υγείας. Στόχος είναι οι γυναίκες να προχωρήσουν σε προσυμπτωματικό έλεγχο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα με αφορμή το μήνα Οκτώβριο, που είναι ο μήνας πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι η πρώτη αιτία θανάτου των γυναικών από καρκίνο και γι' αυτό το λόγο μέσα στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να δημιουργήσει αυτές τις ταυτόχρονες δράσεις σε όλες τις περιφέρειες. Σκοπός μας είναι εδώ πέρα να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο που δικαιούνται δωρεάν μέσω του προγράμματος Φόφη Γεννηματά. Και βέβαια και ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς ακριβώς θα μπορέσουν να κάνουν χρήση του προγράμματος. Το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά απευθύνεται έως σήμερα σε 1,3 εκατομμύρια γυναίκες 50 έως 69 ετών και παρέχει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν εξέταση σε ειδικό γιατρό και δωρεάν υπερηχογράφημα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος στις γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Οι γυναίκες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος Φόφη Γεννηματά και αυτές είναι από την ηλικιακή ομάδα 50 μέχρι 69 και δεν έχουν κάνει μαστογραφία το προηγούμενο ημερολογικό έτος, μπορούν με το άμκα τους να απευθυνθούν στο συμβεβλημένο ακτινοδιαγνωστικό και να κλείσουν ραντεβού χωρίς τη χρήση παραπεμπτικού, εάν είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Εάν δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος, δηλαδή ανήκουν σε μια ηλικιακή ομάδα μικρότερη και για κάποιο λόγο της έχει αποκλείσει το σύστημα, μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδος και να κάνουν χρήση του παραπεμπτικού που λέει προληπτική ψηφιακή μαστογραφία, χορηγείται από τον γυναικολόγο και κάνουν πάλι τη μαστογραφία του δωρεάν. Ο Δήμος Ορεστιάδας και ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας διοργανώνουν το δεύτερο αγώνα δρόμου Ορέστης 10 χιλιόμετρων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας.
προετοιμάζετε τον δεύτερο δρόμο, ο Ορεστής, στην πόλη της Ορεστιάδας. Θέλουμε να μας δώσετε κάποια στοιχεία, όχι μόνο για τους δρομείς, αλλά και αυτούς που είναι εν δυνάμει δρομείς. Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα μιλήσουμε για το δεύτερο επιμένως αγωνάδρομο Ορέστη. Διοργανώνεται τον Νοέμβριο στις 19, ημέρα Κυριακή το πρωί. Ο αγώνας δρόμος Ορέστης γίνεται για δεύτερη φορά. Περιλαμβάνει δύο διαδρομές, 3 και 10 χιλιόμετρων. Και οι δύο διεξάγονται πέριξ της πλατείας, η εκκίνηση και ο τερματισμός δηλαδή είναι πάνω στην κεντρική πλατεία. Καλούμε βέβαια όλο τον κόσμο να έρθει και να συμμετέχει. Πέρσι, σαν πρώτη χρονιά, είπαμε ότι θα κάνουμε το συγκεκριμένο αγώνα θεσμό, ότι μέσω αυτού του αγώνα θα κάνουμε όλη την Ορεστιάδα να τρέχει, με την καλή έννοια βέβαια. Υπάρχουν δύο διαδρομές έτσι ώστε να καλύψουμε τις επιθυμίες και τις δυνατότητες όλων των επιπέδων. Τα 3 χιλιόμετρα δεν έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και περισσότερο αφορά ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν, που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Τα 3 χιλιόμετρα είναι μια απόσταση σχετικά που μπορεί κάποιος να την περπατήσει παύλα, τρέξει χαλαρά. Και τα 10 χιλιόμετρα βέβαια που θα έχουν περισσότερο ανταγωνιστικό χαρακτήρα και θα απευθύνεται σε δρομές με μεγαλύτερη εμπειρία. Ναι, όπως και να έχει, καλούμε να δοκιμάσει ο κόσμος να βγει στο δρόμο, να τρέξει, γιατί το τρέξιμο όπως λέμε δεν είναι μόνο μια σωματική δραστηριότητα, μια δραστηριότητα που δίνει υγεία, έχει σχέση και με τη χαρά, με την παρέα, με την ψυχική υγεία, με τη διασκέδαση. Οι δράσεις του συλλόγου σας ενισχύουν το δρομικό κίνημα στην περιοχή και τη συμμετοχή και ανθρώπων που δεν είναι τόσο κοντά σε αυτήν την δραστηριότητα την αθλητική. Ναι, όντως έτσι είναι ακριβώς. Αυτό το είδαμε και πέρσι, την πρώτη χρονιά που διοργανώθηκε ο αγώνας. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από ανθρώπους που δεν περιμέναμε. Δηλαδή είδαμε οικογένειες, είδαμε μητέρες με καρότσια να σπρώχνουν τα καρότσια με τα παιδιά τους, είδαμε πολύ όμορφες εικόνες και νομίζω ότι άρεσε. Δηλαδή ίσως και στο μυαλό του κόσμου υπήρχε. Ήταν όρημη αυτή η σκέψη, αυτή η δραστηριότητα. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους δράσεις δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που το σκέφτονται, είναι λίγο προβληματισμένοι, που περιμένουν κάποιον άλλο να βγει λίγο μπροστά, το φίλο τους, τον διπλανό τους, τον συνάδελφό τους. Επομένως είναι μια διαδικασία που μας παρασύρει ευχάριστα. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια αναπτύσσεται και το δρομικό κίνημα όπως λέμε. Έτσι. Δηλαδή θέλει ευκαιρίες, θέλει δυνατότητες ο κόσμος να βγει στον δρόμο. Θα είναι οι δρόμοι κλειστοί. Θα γίνει εντός του αστικού ιστού, θα είναι διαδρομές οι οποίες θα διεξάγονται επί της Βασιλείου Κωνσταντίνου και Κωνσταντινουπόλεως. Η άσφαλτος πλέον είναι καινούργια, προσφέρεται για ρεκόρ, όπως λέμε έτσι χαριτολογώντας. Θα είναι Κυριακή πρωί, 11 η ώρα, τα 3 χιλιόμετρα και 11 και 45 τα 10 χιλιόμετρα. Ελπίζουμε να είναι και ο καιρός καλά, να μας βοηθήσει, να έχει έτσι μια ηλιόλουστη ημέρα και όλα θα πάνε καλά. Πώς μπορεί κάποιος να εγγραφεί? Ναι, η εγγραφή γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Υπάρχει κάποιο συνδυασμός, κάποιο link. Πατώντας σε αυτό μπαίνει, συμπληρώνει τα στοιχεία του ο ενδιαφερόμενος. Ο πιο εύκολος τρόπος για να τον βρει είναι μέσω του Facebook, στη σελίδα του αγώνα που λέγεται Αγώνας Δρόμου Ορέστης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι είναι ευκολότερος για να κάνει την εγγραφή του. Σε αυτούς τους αγώνες που είναι μια δρομική γιορτή για την Ορεστιάδα, η συμμετοχή είναι δωρεάν. Από τη Δετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 30 Απριλίου 2024 θα τεθεί σε εφαρμογή το οικιακό τιμολόγιο ρεύματος με χρονοχρέωση μειωμένο νυχτερινό τμηματικού ωραρίου, όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Αναλυτικά θα ισχύει από 2 έως 8 και από 3 έως 5 για τους πελάτες που είναι συνδεμένοι στο δίκτυο της υπηρετικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών. 2 με 8 και 3,5 με 5,5 για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους. Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση μειωμένο νυχτερινό συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 11 με 5.
Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο 11 με 7 όλο το έτος δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν για να λάβουν το τμηματικό εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν όμως να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο, προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση του ΔΔΕ. Ποσό το οποίο ίσως ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίζουν πολίτες που εντοπίζουν μαϊμού αποδείξεις. Μετά τα αποκαλυπτήρια της πλατφόρμας καταγγελιών για φοροδιαφυγή, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αποφάσισε να χορηγεί και χρηματικό μπόνους σε όποιον συνεργάζεται με το κράτος, αξιοποιώντας την εφαρμογή απόδειξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η σχετική πρόβλεψη μαζί με ένα πλέγμα φοροπαρεμβάσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα τεθούν υπόψη του Υπουργικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του σχετικού νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή έως το τέλος του χρόνου. Έτσι, για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων που εκδίδονται από ταμιακές, θα χορηγείται οικονομική επιβράβευση στους φορολογούμενους που θα προχωρούν σε επώνυμες καταγγελίες μέσα από την εφαρμογή απόδειξη για τον έλεγχο γνησιότητας αποδείξεων. Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί η ψηφιακή εφαρμογή απόδειξη, καθώς η παροχή κινήτρων θα οθήσει τους πολίτες να τη χρησιμοποιούν περισσότερο. Μέσω της εν λόγω εφαρμογής, στην οποία ανταποκρίθηκαν σε γενικές γραμμές οι πολίτες κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, οι καταναλωτές μπορούν να τσεκάρουν τη γνησιότητα της απόδειξης που λαμβάνουν και εφόσον εντοπίσουν παρανομία να την καταγγέλουν στις αρμόδιες αρχές. Έως τώρα, οι καταναλωτές δεν κέρδιζαν κάποιο ποσό ή άλλο μπόνους για την αποστολή της καταγγελίας. Αυτό θα αλλάξει καθώς οι αρμόδιες αρχές προσανατολίζονται να εντάξουν την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε όσους καταγγέλουν πλαστές αποδείξεις μέσω της εφαρμογής απόδειξης. Το μπόνους θα φτάνει τα 2.000 ευρώ, ενδεχομένως και παραπάνω, και θα καθορίζεται αναλόγως στην περίπτωση φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, το μικρότερο ποσό που θα κερδίζει ο φορολογούμενος θα είναι το τριπλάσιο της αξίας της απόδειξης. Ανοίγοντας την εφαρμογή, ο χρήστης μέσω της κάμερας του κινητού σκανάρει τον κωδικό QR της απόδειξης. Ανάλογα με την κατάσταση της απόδειξης, η εφαρμογή παράγει τα αντίστοιχα μηνύματα. Ότι η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΕ. Ότι η ταμιακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στην ΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα πέραν της οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΕ. Εάν η απόδειξη έχει εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο αυτό, υποδεικνύεται η αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης. Ότι ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβιβαστεί ή ότι η ταμιακή δεν είναι δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή, υποδεικνύεται η υποβολή αναφοράς στην εφαρμογή. Στο Μουσείο Καραθεοδωρή στη Νέα Δύσα θα ταξιδέψουμε πριν κλείσουμε το δελτίο μας.